Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Ελάτε αγαπημένοι μου χριστιανοί, σηκωθείτε να προσευχηθούμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Του γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα. Και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίω του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτί σας δόξαση. Γιορτάσαμε αγαπημένοι μου χριστιανοί, τη γιορτή των Θεοφανίων. Και μέχρι τώρα τις περισσότερες φορές σας μιλάω και σας λέγω για τα γεγονότα της γης, τα εγκόσμια, τα επίγεια. Σήμερα μου φαίνεται ότι είναι καιρός να δούμε λιγάκι τα ουράνια, να δούμε λιγάκι τον ίδιον το Θεό. Γιατί? Διότι στη σημερινή κοινωνία είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού. Και εμείς προσευχηθήκαμε προηγουμένως με τον ύμνο των Θεοφανίων. Και τι μας λέγει αυτός ο ύμνος? «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης». Ποια είναι αυτή η Τριάδα? Είναι η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο οποίος σε εγέννησε εσένα τον Υιόν και δημιούργησε όλο τον κόσμο, είπε με τη φωνή του «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Και συγχρόνως με αυτό, το Άγιο Πνεύμα, περιείπτατο πάνω από την κεφαλή του Χριστού, εν είδη περιστεράς. Και μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, ο ίδιος ο Χριστός ευαπτίζεται. Τι μεγαλύτερη απόδειξη θέλουμε από αυτή για την ύπαρξη του Θεού? Πιστεύεις εσύ που με ακούς ότι τα Ευαγγέλια λένε ψέματα? Όχι βέβαια. Τα Ευαγγέλια είναι εκεί τώρα 2.000 χρόνια και παραπάνω και είναι η πραγματική αλήθεια. Επομένως, ο Θεός υπάρχει και το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη του Θεού. Το πρόβλημα είναι εάν εσύ και εγώ και ο καθένας πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Αλλά αγαπημένοι μου χριστιανοί, να δούμε τα πράγματα πολύ απλά. Ξέρετε πως είμαι πάντοτε εγώ. Με πολύ απλά λόγια προσπαθούμε να εξηγήσουμε αυτό το οποίο είναι η αλήθεια. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος?
Ξέρετε εσείς ότι οι σημερινοί επιστήμονες μιλάνε για το σύμπαν και προσπαθούν να γνωρίσουν το σύμπαν και από ό,τι μας λένε ούτε ένα δισεκατομμυριεστό του σύμπαντος δεν έχουν γνωρίσει. Ποιος δημιούργησε αυτό το σύμπαν? Ένας, ο αληθινός Θεός. Δεν είναι μόνο αυτό. Να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Κοιτάξτε ο καθένας τον εαυτό του. Το σώμα του πρώτα απ' όλα. Την ψυχή δεν μπορούμε να την καταλάβουμε εύκολα. Αλλά το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο κατά τέτοιο τρόπο που κανείς, ο μεγαλύτερος τεχνίτης, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά το έκανε ο ίδιος ο Θεός. Πώς? Πήρε λάσπη από τη γη και έκανε το σώμα. Μα όταν το έκανε το σώμα ήταν νεκρό. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Και τότε τι έκανε ο Θεός? Ενεφύσισεν εις το σώμα ψυχήν ζώσαν. Του έδωσε εμφύσιμα από την πνοή τη δική του. Και ήταν αυτό η ψυχή, η ζωντανή. Και ζωντάνεψε έτσι το σώμα και γίνηκε ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει και ότι τον Θεό πρέπει να τον προσκυνούμε και να τον λατρεύουμε? Βεβαίως υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν, αλλά εμείς πρέπει να προσέξουμε τα θέματα αυτά. Πώς μπορεί να έχει δημιουργηθεί αυτό το σύμπαν? Πώς μπορεί να έχει δημιουργηθεί ο άνθρωπος που είναι τόσο καλά φτιαγμένος σαν σώμα και σαν σώμα και ψυχή μαζί? Και έπειτα ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος που γεννιέται και είναι δημιούργημα του Θεού, του πατέρα και της μάνας, η οποία είναι συνεργή του Θεού και γεννιέται ένα παιδί, αυτό το παιδί μεγαλώνει, ζει και δεν θα χαθεί ποτέ. Θα ζήσει και μετά θάνατο στην αιωνιότητα. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, μην ακούτε τον καθένα τι λέει. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός υπάρχει και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Να σας πω μια ιστοριούλα, την οποία σας την έχω πει και άλλη φορά. Ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ένα δυνατό συνεργάτη, ο οποίος δεν επίστευε στο Θεό. Και ο πρόεδρος επίστευε. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει το συνεργάτη του να πιστέψει. Τι σοφίστηκε? Μια μέρα που είχανε συνεδρίαση στο στρογγυλό τραπέζι, ο πρόεδρος είχε κανονίσει και είχε δημιουργήσει ένα μικρό ομοίωμα του σύμπαντος και το έβαλε μέσα στη μέση στο τραπέζι. Και όταν ήρθε ο στενός αυτός συνεργάτης του που δεν πίστευε στο Θεό, γυρίζει και λέει: «Α, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, ποιος το έφτιαξε?» Και ο πρόεδρος το λέει: «Μόνο του έγινε». Και πήρε ο άθεος αυτός την απάντησή του. Πώς έγινε μόνο του? Γίνεται τίποτε μόνο του? Κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον. Και αυτός ο οποίος έχει κατασκευάσει τα πάντα, το σύμπαν, αυτός είναι ο Θεός. Λοιπόν, μακριά από την απιστία, διότι αυτό δεν μας βγάζει τίποτε. Εάν όμως πιστεύουμε στο Θεό, πρώτον έχουμε αυτό το σύνδεσμο με το Θεό. Έχουμε αυτή την ελπίδα, έχουμε αυτή την φώτιση από το Θεό, έχουμε αυτή τη δύναμη από το Θεό. Πιστεύουμε και έχουμε την ελπίδα και την πίστη ότι μετά θάνατον θα ζήσουμε για πάντα. Να σας υπενθυμίσω ξανά αυτό το οποίο μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πραγμάτων ελπιζομένων υπόστασης. Όποιος πιστεύει πραγματικά στο Θεό, αυτά τα οποία ελπίζει για την μετά θάνατον ζωή, τα ζει σαν πραγματικότητα πάνω σε αυτή τη γη. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, η γιορτή των Θεοφανίων είναι η γιορτή που μας διδάσκει την ύπαρξη του Θεού. Άλλωστε Θεοφάνεια τι σημαίνει?
ότι είδαμε τον Θεό. Είδαμε, ακούσαμε τον Πατέρα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Είδαμε τον Υιό να βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό. Και είδαμε το Άγιο Πνεύμα να ύπταται εν είδη περιστεράς. Τι θέλουμε παραπάνω από αυτό? Εάν ζητάμε κάτι παραπάνω από αυτό, τότε κάποιο πρόβλημα έχουμε οι ίδιοι. Ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας έπλασε, ο Θεός είναι εκείνος που μας αφήνει να αναπνέουμε, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα μας πάρει. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θεέ μας που παρουσιάστηκες τόσο όμορφα στα Θεοφάνεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε λόγο να μην πιστεύουμε σε σένα. Και αν κάποιος δεν πιστεύει, πρέπει να κοιτάξει περισσότερο τον εαυτό του. Σε ευχαριστούμε Κύριε γι' αυτό και σε παρακαλούμε. Όπως έδειξες τον εαυτό σου στα Θεοφάνεια, δείξε τον εαυτό σου στην ψυχή του κάθε ανθρώπου για να είναι μαζί σου και να ζούμε για πάντα μαζί. We celebrated the first of the year and the feast day of Saint Basil the Great. We celebrated the Epiphany Day, that is to say, the day that Christ was baptized in the river Jordan by John the Baptist. And today is the Sunday after the Epiphany Day. And today's gospel tells us Christ himself, repent, for the kingdom of God is at hand. Let us analyze this a bit to see what it means for us. We know that we were created by God. We know that we were exiled to this earth from paradise. We know that Christ came and he sacrificed himself on the cross and he shed his blood drop by drop for my salvation, your salvation, and the salvation of the whole world. First of all, who is this Christ? We have said it time and again. Christ is the Son of God. Christ is God Himself, together with the Father and the Holy Spirit. Three persons, one God, the true God. Christ is the true God. And He came and He became a man, a human being, in order to invite us to
to return to where we came from, to heaven. For this, he did everything possible. He went to the extreme to allow himself to be crucified and shed his blood for each and every one of us. But when he was crucified and the devil thought that he was finished, then he died as a human being. But he descended into Hades victorious, and he preached that the kingdom of God is at hand and there is salvation for everyone, for us who are living today, for those who has passed away, and for those who had passed away before he came. His preaching is Catholic, is for everyone. And as I said before, let us see what it takes for us to be in the kingdom of God. With other words, to be saved. I think I've told you this before, and I'm going to make it very short today because I want to go into something else. Number one, for us to be saved, we must believe in the true God. Faith is the most important thing. The second thing for our salvation is what? Is our repentance. Why? Because we are human beings. We, all of us, commit sins, and without repentance, we cannot be saved. And note this one. Does matter what sins we have committed, if we repent and our repentance is sincere, we will be saved. An example, the thief was on the cross together with Christ, and at the moment that he was dying, he asked Christ to save him, and he asked him to remember him in his kingdom. And what was the answer of Christ? The answer of Christ to who? The thief was, you are today with me in paradise. Therefore, the first thing is faith in Christ, the true God. The second thing is repentance. Repentance, true repentance, as the thief repented on the cross. There is a Greek proverb that says, to the one who is tired, don't give him an uplift road. All of us are tired in this life. All of us have encountered many problems. All of us, many a times, we have committed sins. We even have lost our faith for the time being. You think that Christ is going to give us uphill road? No. Christ is our Father in heaven, together with the Father and the Holy Spirit. How does a father and a mother think about their children? You know very well that doesn't matter what a child does, the father and the mother are always ready to forgive the child and to embrace him and to take care of him. They are very happy when the child comes back. Well, if they do that, what about Christ, God himself? He is eager to see that all of us repent and that all of us will be saved. On the other hand, though, we people are ready to judge our neighbor, to judge our brother and our sister, and everyone around us. And we don't remember what Christ said. Christ said, don't judge, so that you will not be judged and you will not be condemned. It's easy for us to judge.
It's easy for us to come to a conclusion that this man or this woman are going to be saved or they are not going to be saved. But who are you to judge and who are you to know about this? Let me give you an example. Some years back, a young man who was a good young man, he left his house and he went to a great city to continue his studies. Somehow he found it difficult there, and nobody knows what happened, but he decided to commit suicide. And he went to a very high bridge and he jumped down to the river and he died. I had a meeting with my clergyman, and one of them, who was adamant that he knows best, he said, there is no hope for this young man because he committed suicide. I said to him, who are you to know this? Only God judges. Number one, I said. And number two, how do you know that he did not believe in God? He believed in God. Number one. And number two, how do you know that from the time he decided to jump down up until the time he died, was it not possible for him to repent? Remember what I said. Two things are very important for our salvation: faith in God and repentance. Keep those two things and try your best and be not afraid. Christ is not going to give you or me or anybody else an uplifting road when we are so tired in our life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ, we know that you came to save us. We know that we are sinners and sometimes we disappoint you. Please, Lord, don't give us an uplifting road. Help us to be saved. Thank you, Lord Jesus Christ, true God, Redeemer and Savior of the world. Δοξολογούμε όλοι μαζί τον Τρισάγιο Θεό, διότι είμαστε στον καινούριο χρόνο. We glorify our God and we thank Him, for we are in the new year. Να είναι ευλογημένος ο καινούριος χρόνος και να είναι επιτυχημένος για τον καθένα από όλους μας. May the new year be blessed by God and may it be successful for each and every one of us. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το πρόγραμμά μου, έπρεπε να είμαι στο Edmonton και στο Calgary. Αλλά δεν επήγα, διότι αισθάνθηκα ένα μικρό κρυολόγημα και ματέωσα το ταξίδι μου αυτό. Last weekend, I was supposed, according to my program, to be in Edmonton, Alberta and Calgary. But I did not go because I felt that I had a bit of a cold and I was concerned. Μετά αποφάσισα να πάω την Κυριακή, την περασμένη Κυριακή, στο μοναστήρι μας. Αλλά αργά το βράδυ του Σαββάτου αισθάνθηκα ότι το κρύωμά μου αυτό μεγάλωνε.
Και γι' αυτό δεν επήγα και έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα της Πρωτοχρονιάς κατέβηκα στο εκκλησάκι μας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και εκεί εκκλησιάστηκα και εκκοινώνησα των αχράντων μυστήριων. Then I thought I should go to the monastery, Πατροκοσμάς. But late Saturday evening, I felt that I was not feeling very well. And I called Gerontis Alexia and I said I was not going to go. And I went to our chapel of St. John the Theologian Sunday and Monday and I received Holy Communion. Χθες, Σάββατο, ήταν η μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Και όπως ξέρετε, έχω κάνει μερικές μεταθέσεις και τον πατέρα Νικόδημο από τον Άγιο Παντελεήμονα τον έστειλα στον Άγιο Γεώργιο του Μοντρεάλ και στον Άγιο Παντελεήμονα διόρισα τον πατέρα Χριστιανό. Yesterday it was Theophany's Day, a great day for our church. And as you very well know, I have made some transfers. I transferred Father Nicodemus from Saint Pantaleimon to Saint George in Montreal. And I had Father Christian in Saint Pantaleimon in Markham. Και χθες, μαζί με τον πατέρα Χριστιανό και με τον πατέρα Τριαντάφυλλο, κάναμε τη Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων στον Άγιο Παντελεήμον. Και ήταν τόσο όμορφα και ήταν τόσος πολλής κόσμος. And yesterday, with Father Christian, the new προϊστάμενος of the Church, and Father Triandafilos Porphyris, we did the Divine Liturgy in Saint Panteleimon, Anna and Paraskevi, in the north of Toronto, and it was so beautiful. There were so many people. Εύχομαι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, όλοι σας να πάρετε τον αγιασμό των Θεοφανίων και να αγιαστείτε και να κανονίσουμε τη ζωή μας να είναι πιο άγια αυτόν τον χρόνο. I hope and I pray that all of you will get the αγιασμός and all of us will be blessed by the αγιασμός and that this year is going to be better than the rest of the years. Ξέρετε το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, ξέρετε το πρόβλημα στην Ουκρανία, ξέρετε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν παντού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ένα μόνο πράγμα σας παρακαλώ. Προσπαθήστε κάθε μέρα ένα λεπτό να το αφαιρώσετε στην προσευχή να ειρηνεύσει ο κόσμος. You know the problems that we have in the Middle East. You know the problems that we have in Ukraine. We can't do much ourselves, but we can do one thing. 1 minute every day devoted to pray to God so that peace will prevail. In Toronto, Elsan, imnisti misomen, ke Iisun Christon, pandes doxa, ότι
ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together.